Νίκη Βάλσαμο σημείωσε η Νίκη Βόλου το περασμένο Σάββατο με 3-2 επί του Μακεδονικού στο γήπεδο Παντελής Μαγουλάς, κάνοντας μάλιστα διπλή ανατροπή με χρυσό σκόρερ τον Ντάνισιτς που έκανε το 3-2 στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο ισχυρός άνδρας των Κιάνου Λεύκων, Στράτος Γιδόπουλος, βρήκε την ευκαιρία πέρα από το να συγχαρεί τους παίκτες του να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει γίνει καμία κρούση για να παραχωρήσει τις μετοχές που ο ίδιος κατέχει, απαντώντας όπως είπε σε δημοσιεύματα. Έχω να σας ανακοινώσω, επειδή ήταν το φως της δημοσιότητας κάποια θέματα ότι έδωσα τις μετοχές, για να αλλάξουν χέρια οι μετοχές πρέπει να τις δώσει αυτός που τις έχει. Και σε μένα δεν μου χτύπησε κανείς την πόρτα. Πώς αλλάξανε χέρια, εκτός αν ήταν όπως αυτό που λέει εδώ παπάς εκεί παπάς, μόνο παπάς. Μόνο έτσι μπορεί να αλλάξουν. Γιατί τις μετοχές τις έχω εγώ και με μένα δεν μίλησε κανένας. Από την πλευρά του, ο τεχνικός της Νίκης Αρμάντο Μαρέτζη εμφανίστηκε ανακουφισμένος από το θετικό για την ομάδα το αποτέλεσμα. Έχουμε αναβαίνει πάρα πολύ, αλλά σας λέω ακόμα μία φορά, δύσκολο και δύσκολο ένας προπονητής και ποδοσφαιριστής να έχουν ηρεμία και να δίνουν αυτά ποιότητα τι έχουμε. Αν είναι συνέχεια πίσω από την πλάτη μας κάτι την αντίνει, όχι ηρεμία και υπομονή. Οι Κιανολεύκοι, διώχνοντας από πάνω τους την πίεση για το θετικό αποτέλεσμα, βλέπουν τώρα με καλύτερο μάτι τη συνέχεια του πρωταθλήματος, όπου μοναδικός στόχος είναι η άνοδος στη δεύτερη εθνική.